Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε σταφυδόψιμο με διαφορετικό σχέδιο. Διαλύουμε μία ξερή μαγιά και 50 γραμμάρια ζάχαρη σε 180 ml χλιαρό γάλα. Προσθέτουμε ένα αυγό και ανακατεύουμε. Βάζουμε περίπου το μισό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Λίγο αλάτι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Προσθέτουμε το υπόλοιπο αλεύρι και δουλεύουμε να γίνει ζύμη. Ενσωματώνουμε 50 γραμμάρια βούτυρο που είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Σκεπάζουμε και αφήνουμε για περίπου 45 λεπτά να φουσκώσει. Δουλεύουμε 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, με 100 γραμμάρια ζάχαρη, 2 βανίλιες και 70 γραμμάρια κρύο βούτυρο να γίνουν ψίχουλα. Προσθέτουμε 100 γραμμάρια σταφίδες και ανακατεύουμε. Σε αλευρωμένη επιφάνεια ανοίγουμε τη ζύμη σε φύλλο. Απλώνουμε γέμιση στο μισό φύλλο. Καλύπτουμε με το άλλο μισό και στρώνουμε ελαφρώς με τον πλάστη. Επαναλαμβάνουμε για ακόμα 2 φορές τη διαδικασία. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Την τελευταία φορά πατάμε ελαφρώς με τα χέρια μας. Κλείνουμε καλά τις άκρες. Και κόβουμε σε λωρίδες με πάχος 2 δάχτυλα. Τις ανοίγουμε ελαφρώς, στριφογυρίζουμε μία φορά και ενώνουμε τις άκρες όπως σας δείχνουμε. Τοποθετούμε τα σταφυδόψωμά μας σε ταψί με κουλιτικό χαρτί, τα αλείφουμε με κρόκο αυγού και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσουν.
Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!